Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. Ανοιχτές από σήμερα οι αμματικές πηγές στα θερμά, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σταμάτη Καμπουράκη. Υπόμνημα για την ισιωτική πολιτική κατατέθηκε από Δωδεκάνησα και Κυκλάδες στο τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Κάλεσμα για συμμετοχή στις εσωκομματικές στις 15 Μαΐου απευθύνει ο συντονιστής της Νομαρχιακής Μανώλης Καβαδάκης. Ανέβαζε στροφές η εμπορική κίνηση στην ΚΟ εν ώψη του Πάσχα, τα βαπτιστήρια σε πρώτο πλάνο. Έντονο το ενδιαφέρον για την αγορά λαμπάδας από τους καταναλωτές της ΚΟ. Προσφορά αγάπης με τρόφιμα από όλους τους παιδικούς σταθμούς ΚΟ σε συνεργασία με την Άγαθο Εργό Αδελφότητα του νησιού για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα. Η Αστυπάλαια ετοιμάζεται για το πιο εντυπωσιακό parkour event του κόσμου 9 έως 12 Ιουνίου του 2022. Μεγάλη εβδομάδα και η χριστιανοσύνη έχει μπει στην εβδομάδα των παθών. Μεγάλη Δευτέρα χθες και σε όλους τους ναούς εψάλλει η ακολουθία του νυμφίου. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3-on-3 που διοργάνωσε ο Ηρακλής 2000 στο ανοιχτό γήπεδο Ζαράφτης στην Καρδάμενα. Για τα χρυσά κορίτσια του Ιπποκρατικό που έγραψαν ιστορία στο πρωτάθλημα νεανίδων μιλάει στο COS TV η πρόεδρος του συλλόγου Βαλεντίνα Τρουμούση. Το χρόνιο μείζον ζήτημα της μη επαρκούς αστικής συγκοινωνίας αλλά και των έντονων ελλείψεων όσον αφορά στη σύνδεση της πόλης της ΚΟ με τα χωριά του νησιού επισημαίνουν σε επιστολή προς τον πρόεδρο της ΚΕΠΑΠΙΑΣ με κοινοποίηση στον Δήμαρχο και στα κτέλη Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ με αφορμή την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Η Ένωση Ξενοδόχων μεταφέρει τα έντονα παράπονα των επισκεπτών μας στην έλλειψη συνδέσεων τόσο σε αστικό ιστό της ΚΟ όσο και μεταξύ της πόλης της ΚΟ με τα χωριά, όπως και το γεγονός ότι η αστική συγκοινωνία δεν λειτουργεί τις Κυριακές. Παράλληλα, καταδεικνύει την ελλιπέστατη λειτουργία της ΚΤΕΛ ΑΕ, καθώς αποτελεί το μοναδικό και μονοπωλιακό μέσο για την οικονομική διασύνδεση των χωριών με την πόλη της ΚΟ. Φέροντας μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σύνδεση με ΖΙΑ, όπου υπάρχουν δρομολόγια μόνο Τρίτη και Πέμπτη, μία η ώρα το μεσημέρι προς ΖΙΑ, με επιστροφή μία και μισή. Δηλαδή, ακόμα και αν πάει κάποιος στη ΖΙΑ, θα πρέπει να γυρίσει μεταξύ. Να αλλάξουμε κλίμα. Ανοιχτές από σήμερα οι αμματικές πηγές στα θερμά για να τις απολαύσουν οι τουρίστες που έχουν ήδη εφικτεί αλλά και οι ντόπιοι, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Καμπουράκης. Τα συνεργεία του εργοταξίου βρέθηκαν από το πρωί στην περιοχή των θερμών και έκαναν διάνοιξη της επανομαζόμενης γούρνας, ενώ ο δρόμος είναι ήδη προσβάσιμος και τις επόμενες ημέρες θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Παράλληλα, κ. Καμπουράκης αναφέρθηκε και στην τοποθέτηση μεταλλικών μπαρών στο πάρκινγκ που βρίσκεται αριστερά πριν την κάθοδο στην παραλία με σκοπό την αποφυγή Αντιδήμαρχε, σήμερα έγιναν εργασίες ανοίγματος του λάκου, να πούμε, στην περιοχή των θερμών, έτσι ώστε οι πρώτοι παραθεριστές να το βρουν έτοιμο και να ξεκινήσουν τα μπάνια τους. Ακριβώς, όπως είπατε, κυρία Μισαηλίδη, στα πλαίσια του καθαρισμού των παραλιών μας, της προετοιμασίας του νησιού μας για να υποδεχθεί τους επισκέπτες μας, αλλά και όχι μόνο, και τους συνδημότες μας, σήμερα πήγε η υπηρεσία μας, το εργοτάξιο, και έκανε διάνοιξη του λάκου, όπως λέμε, στα θερμά, για να μπορέσει να το απολαύσουν τόσο οι επισκέπτες μας όσο και οι δικοί μας άνθρωποι. Θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και τις επόμενες μέρες με τον δρόμο, ούτως ώστε, ενώ υπάρχει βατότητα, να γίνει ακόμα πιο βατός, και ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι σε μια, τις επόμενες μέρες μάλλον, θα είναι σε μια κατάσταση η οποία θα είναι αντάξια της ιστορίας του μέρους. Έχουμε πληροφορίες πως πάνω στο πάρκινγκ που υπάρχει αριστερά, όπως φτάνουμε στην περιοχή των θερμών, θα μπουν μεταλλικές μπάρες προς αποφυγή κάποιων ατυχημάτων εξαιτίας του αέρα. Κάποια οχήματα έφευγαν και έπεφταν στον γκρεμό. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ακριβώς. Είναι ένα επικίνδυνο σημείο και έτσι αυτή η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, αποφάσισε να βάλουμε κάποιες προστατευτικές μπάρες, ούτως ώστε και σήμανση να υπάρχει, αλλά και να αποφύγουμε ουσιαστικά κάποιο δυσάρεστο γεγονός. Αλλά πραγματικά αυτό που θεωρώ είναι ότι εμείς πρέπει να είμαστε πάνω απ' όλα προσεκτικοί, γιατί καμία μπάρα δεν μπορεί να σταματήσει ένα όχημα, και πόσο μάλλον αν είναι κάποιο βάρη. Αναμένουμε λοιπόν το άνοιγμα των θερμών για να μπορέσουμε να την απολαύσουμε και εμείς, αλλά και οι ξένοι που θα επισκεφθούν το νησί μας. Τα θερμά, όπως σας είπα, η λακκούβα άνοιξε, ο δρόμος είναι αρκετά προσβάσιμος, στις επόμενες μέρες θα γίνει ακόμα περισσότερο. Είμαστε, νομίζω, στο τελικό στάδιο, τις επόμενες μέρες θα το απολαύσουμε.
Τη Σύμη θα επισκεφθεί στις 8 Μαΐου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Δήμου του νησιού. Ο Υπουργός θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για την επέτειο της παράδοσης των δεκανήσεων στους συμμάχους. Περισσότεροι από 120.000 ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν πλέον να πάρουν πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίες του αυτοκινήτου ή της μηχανής που είχαν θέσει σε κινησία λόγω αδυναμίας πληρωμής των φετινών ετελών κυκλοφορίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ειδική πλατφόρμα της ΑΔΕΜΑ η ΚΑΡΑ άνοιξε. Οι κάτοχοι των οχημάτων μπορούν να εισέρχονται κάνοντας χρήση των κωδικών TaxisNet. Σημειώνεται ότι πρώτα θα γίνεται αυτόματος έλεγχος εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο και στο τέλος θα υποβάλλεται το αίτημα για άρση της ακινησίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άρση της ακινησίας των οχημάτων μπορεί να γίνει μόνο μία φορά εντός του έτους. Γόνιμο και παραγωγικό χαρακτηρίζεται το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Μανώλης Καβαδάκης, στόχος του οποίου να σταλεί μήνυμα μιας νέας αρχής με άνοιγμα του κόμματος στην κοινωνία, παρουσιάζοντας τα 5 σημεία παρεμβάσεων για την ακρίβεια, την εργασία, τα μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την κοινωνική προστασία και τη νέα γενιά, αλλά και σε μια μακροπρόθεσμη δέσμευση που είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ο κ. Καβαδάκης αναφέρθηκε και στην κατάθεση υπομνήματος με συγκεκριμένες προτάσεις από το Νότιο και Βόρειο Συγκρότημα Δωδεκανήσου και από τις Κυκλάδες που αφορούν στις παρεμβάσεις για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα νησιά, όπως η υγεία, η μεταφορά, η εργασία, η παιδεία, η οικονομία, πέρα από τη ρήτρα της νησιωτικότητας. Επίσης, ο κ. Καβαδάκης απίφθινε κάλεσμα συμμετοχής στις κομματικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Μαΐου. Κύριε Καβαδάκη, στον απόϊχο του τρίτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το μήνυμα και τα αποτελέσματα από αυτό. Κυρία Πολίτου, καλημέρα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε. Πράγματι, σε μια εποχή όπου η ανθρωπότητα βασανίζεται από την κλιματική κρίση, την ενεργειακή ακρίβεια, την πανδημία, την εποχή που η χώρα μας αντιμετωπίζει και οι πολίτες της χώρας μας αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας, το οποίο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ουσιαστικά το παρακολουθεί αμέριμνη, χωρίς να παίρνει ουσιαστικά μέτρα, σε μια εποχή που η οργή, ο τιμός και ο φόβος του κόσμου πρέπει να μετατραφεί σε μια προοπτική ελπίδας. Πραγματοποιήθηκε στις 14 με 17 του Απρίλη το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ένα συνέδριο με μεγάλη μαζικότητα, μέσα από το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πιο δυνατός, πιο αποφασισμένος, πιο έτοιμος από ποτέ να αναλάβει ξανά την διακυβέρνηση της χώρας, να αναλάβει να βγάλει τη χώρα από την κρίση αυτή και να δώσει προοπτική στον κόσμο της χώρας μας. Ήταν ένα συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν 5.000 και πλέον αντιπρόσωποι από όλη την χώρα. Την κόπωσα. Θα σας πω ακριβώς τώρα. Από την περιοχή μας, από το Βόρειο Συγκρότημα, συμμετείχαν 20 συνέδριοι, από το νησί της ΚΟ 9. Είχαμε παρουσία, καταθέσαμε κείμενα ως τρεις νομαρχιακές Νοτίου Αιγαίου σε σχέση με την νησιωτικότητα, τα οποία έγιναν αποδεκτά και θα έχουμε σε λίγες μέρες και τη γραπτή αποτύπωσή τους στο ομόφωνα ψηφισμένο κείμενο των θέσεων. Ήταν ένα συνέδριο μέσα από το οποίο βγαίνουν, όπως σας είπα, πιο δυνατοί, πιο έτοιμοι από ποτέ, απευθύνοντας ένα κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης για μια νέα διακυβέρνηση του τόπου με βασικό κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να κρατήσουμε τις 5 σημεία προγραμματικές δεσμεύσεις του κόμματός μας, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν μια βάση διαλόγου με τα κόμματα της δημοκρατικής προοδευτικής αντιπολίτευσης. 5 δεσμεύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε και γνωρίζετε πολύ καλά, βασανίζει την κοινωνία μας. Προτάσεις που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και τα δικαιώματα, τα οποία έχουν καταταλαιπωρηθεί από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προτάσεις για το κοινωνικό κράτος, την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, πόσο επίκαιρο και για το νησί μας. Για την αποκατάσταση της 13ης σύνταξης στους συνταξιούχους, προγράμματα για την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη στέγαση των νέων ζευγαριών, τα οποία ακόμα και σήμερα είναι άνθρωποι των 30 και 35 ετών, συνεχίζουν και μένουν στο παιδικό τους υπνοδωμάτιο. Και επίσης μια προγραμματική δέσμευση εξίσου σημαντική και αφορά και τους συμπατριώτες με τους μικρομεσαίους
τοπικούς επιχειρηματίες για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή με την πολιτική που ασκείται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς του κινδυνεύουν ουσιαστικά με ένα κλείσιμο προς όφελος βέβαια των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Τέλος, σημαντικό είναι και θα αποτυπωθεί η νέα μας πρόταση για μια αναπτυξιακή πορεία, για μια νέα αναπτυξιακή πορεία του τόπου, ώστε να βγούμε επιτέλους από αυτή την κρίση προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος των εργαζομένων, προς όφελος των νέων, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Και τα αιτήματα που έθεσαν οι τρεις νομαρχιακές ως τρεις νομαρχιακές, οι νομαρχιακοί των Κυκλάδων, του νοτίου, της νότιας Δωδεκανήσου, της Ρόδου και της δικής μας της βόρειας Δωδεκανήσου, καταθέσαμε ένα κείμενο το οποίο βασιζόταν σε προηγούμενες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας να εμπεριέγεται στις προτάσεις πλέον του ΣΥΡΙΖΑ ξεκάθαρα, ολοφάνερα και με διακριτό τρόπο η έννοια της ενισχυωτικότητας, τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών. Προφανώς χρειάζεται μια διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι προτάσεις οι οποίες αφορούν τον κάθε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας, είτε αφορά την υγεία, είτε αφορά την εργασία, είτε αφορά την ανάπτυξη, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους κλπ. Νομίζω είναι ένα πολύ θετικό βήμα αυτό και μας δίνει και εμάς ελπίδα και κουράγιο να συνεχίσουμε ακόμα περισσότερο και τις παρεμβάσεις μας σε τοπικό επίπεδο. Πότε θα πραγματοποιηθούν οι ισοκομματικές? Λοιπόν, να σας πω ότι επίσης, πρωτού απαντήσω στην ερώτηση σας αυτή, ότι οι θέσεις και οι προτάσεις, η πολιτική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε ομόφωνα από το σύνολο των συνέδρων. Αποφασίστηκε η εκλογή, επίσης καθιερώθηκε η ισόπωση, η συμμετοχή, πολύ σημαντική. Είμαστε το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που καθιερώνει την ισόπωση συμμετοχή στα όργανα του ανδρών και γυναικών κατά 50% και ότι αποφασίστηκε η εκλογή της συλλογικής ηγεσίας του κόμματός μας, πρόεδρος και κεντρική επιτροπή, να γίνει με εκλογές 15 Μαΐου, στις οποίες έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν όλα τα μέλη, προσέξτε, και αυτή είναι η διαφορά μας από το ΚΙΝΑΛ και τη Νέα Δημοκρατία, να ψηφίσουν τα μέλη του κόμματος. 15 Μαΐου λοιπόν θα στηθούν 500 εκλογικά κέντρα, φαντάζομαι και στα, δεν ξέρω ακριβώς την ΚΟΠ αν θα είναι ένα ή δύο, αυτό θα το δούμε στην πορεία, θα το αποφασίσει η Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή, όπου τα μέλη του κόμματος θα έρθουν να ψηφίσουν. Με μία υποσημείωση ότι για την εκλογική πρόεδρο μπορεί να ψηφίσουν όσοι έχουν μέχρι και τις 15 Μαΐου, ενώ για την Κεντρική Επιτροπή θα ψηφίσουν τα υφιστάμενα μέλη του κόμματος, τα οποία μέχρι τις 21 Μαρτίου που είχαν κλείσει και ο προσυνεδριακός διάλογος. Είναι μια γιορτή συμμετοχής, μια γιορτή δημοκρατίας. Καλούμε τους συμπατριώτες μας να δυναμώσουν και να σταθούν στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε ο τόπος μας, η περιοχή μας, η πατρίδα μας να ζήσει καλύτερες επιτέλους ημέρες. Τη Μεγάλη Πέμπτη ανοίγει σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η πλατφόρμα για το επίδομα βενζίνης. Οι πολίτες θα μπορούν με τους κωδικούς TaxisNet και μέσω του gov.gr να λάβουν την επιδότηση, ενώ σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης η έκπτωση έχει περάσει στον καταναλωτή μέσω των πρατηρίων. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα γίνεται με κωδικούς TaxisNet και οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν δύο επιλογές: να εκδώσουν την ηλεκτρονική κάρτα καυσίμων για να μπορούν να εξαργυρώσουν το ποσό ή να εισπράξουν τα χρήματα με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τους. Τα ποσά του επιδόματος που θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό ή στην ψηφιακή κάρτα διαμορφώνονται για τα νησιά ως εξής: 35 με 40 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες και 50 με 55 ευρώ για τα αυτοκίνητα. Ανεβάζει στροφές η εμπορική κίνηση στο νησί μας εν ώψη της Ανάστασης και του Πάσχα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου ΚΟΠ, Πασχάλη Βρακίδη, μετά από δύο δύσκολα χρόνια λόγω της πανδημίας, φέτος το λιανεμπόριο λειτουργεί υπό πιο χαλαρό υγειονομικό πρωτόκολλο, γεγονός που επιτρέπει στους καταναλωτές να αισθανθούν πιο ελεύθεροι και πιο αισιόδοξοι, εξαργυρώνοντας τα θετικά τους συναισθήματα με ψώνια. Παρότι το κύμα ανατιμήσεων σε ενέργεια και προϊόντα πρώτης ανάγκης ταλανίζουν τον προϋπολογισμό των οικοκυριών, οι υποχρεώσεις των ονών προς τα βαπτιστήρια αλλά και η ανάγκη του κόσμου να αλλάξει διάθεση τονών τα τοπικά καταστήματα λιανικής εν αναμονή ακόμα καλύτερων ημερών λόγω της καλοκαιρινής σεζόν. Κύριε Βρακίδη, καλημέρα σας και καλή Μεγάλη Εβδομάδα, καλή Ανάσταση. Επίσης, καλή Εβδομάδα, καλή Ανάσταση σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Είναι αυτονόητο ότι έτσι επικοινωνούμε μαζί σας για να μας δώσετε την εικόνα που επικρατεί αυτές τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, λίγο πριν και το Μεγάλο Σάββατο, την Ανάσταση και την Κυριακή του Πάσχα, στην αγορά του νησιού μας, κύριε Βρακίδη. Ναι, πράγματι
από την Κυριακή των Βαΐων ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο. Βέβαια την Κυριακή δεν μας βοήθησε ο καιρός. Παρόλα αυτά η κίνηση ήταν ικανοποιητική και συνεχίζεται. Πιστεύουμε ότι η εβδομάδα αυτή θα πάει καλά παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν, που είναι κυρίως οι αυξήσεις στη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία έχει πάρει ένα μεγάλο κομμάτι από τα οικονομικά των καταναλωτών και δυσχεραίνει την εμπορική κίνηση, την αναμενόμενη, η οποία πράγματι είχαμε μεγάλες προσδοκίες για αυτό την περίοδο του Πάσχα, η οποία χωρίς μέτρα και με ελεύθερα καταστήματα ότι θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Η αλήθεια είναι, κύριε Βρακίδη, ότι το φετινό Πάσχα έχει διαφορετικές υγειονομικές επιφυλάξεις, να το πω έτσι. Είναι έτσι πολύ πιο ελεύθερο, στο πλαίσιο μιας σχετικής κανονικότητας. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ, όπως είπατε και εσείς, στην ψυχολογία κυρίως. Και εσείς ο ίδιος σε πολλές συνεντεύξεις μας έχετε τονίσει ότι η αγοραστική κίνηση εξαρτάται πλήρως από την ψυχολογία του καταναλωτή. Είναι βασικός παράγοντας η ψυχολογία του καταναλωτή. Σίγουρα, ιδιαίτερα, ναι. ιδιαίτερα στα μη αναγκαία εμπορεύματα, δηλαδή πέραν του των τροφίμων, ναι, των αναγκών. Τα οποία και αυτά με τις αυξήσεις του έχουν πάρει ένα κομμάτι της δυνατότητας των καταναλωτών, αλλά η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι τις απογευματινές ώρες τώρα της Μεγάλης Εβδομάδας, αν βρεθεί κάποιος στην αγορά της ΚΟ, νομίζω ότι θα αισθανθεί όμορφα, γιατί η ατμόσφαιρα όντως δείχνει μια κινητικότητα και νομίζω ότι και τα βαφτιστήρια είναι ένας παράγοντας σημαντικός για την αγοραστική κίνηση αυτής της περίοδου. Ναι, έχουν κλέψει την παράσταση αυτή την εποχή. Βέβαια αυτό είναι και σαν υποχρέωση προς τα βαπτιστήρια και υπάρχει κίνηση στα είδη δώρων και των πασχαλινών εμπορευμάτων. Κινούνται κανονικά, πάρα πολύ καλά. Τώρα η ένδυση και η πώληση, νομίζω ότι και αυτή το διάστημα αυτές τις μέρες που μένουν θα βοηθήσει και το ωράριο που είναι συνεχές από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ, εκτός την Παρασκευή που θα είναι από τις 1 μέχρι τις 7 και το μεγάλο Σάββατο από τις 9 μέχρι τις 6. Να μην ξεχνάμε, κύριε Βρακίδη, ότι φέτος έχει ξεκινήσει και αρκετά νωρίς η τουριστική κίνηση και νομίζω ακριβώς ότι παρατηρούμε τουρίστες στους δρόμους του νησιού, ναι, το τελευταίο διάστημα. Παρατηρούμε και δίνει μια αισιόδοξη νότα και οι πληροφορίες που μας έρχονται για τη σεζόν είναι πολύ καλές και αυτό, όπως είπαμε πριν, ανεβάζει την ψυχολογία του κόσμου και θα βοηθήσει, πιστεύουμε, την αγορά. Πάντως, σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ που αφορούν όχι μόνο το νησί μας αλλά και όλη την Ελλάδα, ο Μάρτιος ήταν πολύ κακός μήνας από άποψη αγοραστικής κίνησης. Έτσι δεν είναι, κύριε Βρακίδη? Έτσι είναι και θα έλεγα και όλο το πρώτο τρίμηνο δεν ήταν καλό. Είχαμε ένα κακό πρώτο τρίμηνο και είχαμε αποθέσει τις ελπίδες στην πασχαλινή περίοδο. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι αυξήσεις στη είδη πρώτης ανάγκης και κυρίως στους λογαριασμούς της ενέργειας. Ενδεχομένως να φοβάστε ότι η καλύτερη κίνηση που παρουσιάζεται στο λιανεμπόριο αυτή τη στιγμή ότι ίσως να είναι πρόσκαιρο φαινόμενο και στην πορεία να έχουμε πάλι προβλήματα. Ή θεωρείτε, κοιτάξτε, ότι το καλοκαίρι θα βοηθήσει για να έχουμε υψηλότερες πτήσεις? Σε εμάς εδώ το καλοκαίρι θα βοηθήσει, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές είναι ο αιμοδότης της τοπικής οικονομίας. Εάν έχουμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι, όπως φαίνεται, κάποιοι είναι και αισιόδοξοι ότι θα ξεπεράσει και το 19. Mm-hmm. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, τουλάχιστον εδώ τοπικά.
Εύχομαι πραγματικά και το καλοκαίρι να κινηθεί σε πλαίσια κανονικότητας και να επιστρέψουν και οι έμποροι στα έσοδα τα οποία είχαν το 19 για παράδειγμα, και έτσι όλα να πάνε πολύ καλύτερα φέτος, κύριε Βρακίδη, για όλους μας. Έτσι ευχόμαστε σε όλους και πιστεύω ότι αυτή τη φορά οι ευχές μας θα πιάσουν τόπο. Πάβει να ισχύει η τηλεργασία σύμφωνα με το ΒΟΦΕΚ που εκδόθηκε και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν κανονικά πίσω στις θέσεις τους. Με αυτοπρόσωπη παρουσία όλου του προσωπικού θα λειτουργεί δημόσιος και ιδιωτικός τομές, καθώς σύμφωνα με το ΦΕΚ πάβει να ισχύει η τηλεργασία. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Από 1η Ιουλίου 2022 ξεκινάει η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους κλάδους των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, ενώ από την 1η Ιουνίου ξεκινάει για όλες τις επιχειρήσεις η πρώτη φάση εφαρμογής του Εργάνη 2. Η κάρτα εργασίας διασφαλίζει το ωράριο εργασίας και τις υπερορίες, καθώς θα σημάνει την καθημερινή και άμεση κοινοποίηση στο Εργάνη της έναρξης και λήξης εργασίας για κάθε εργαζόμενο. Πάμε τώρα στο πασχαλιάτικο κλίμα των ημερών. Η πασχαλινή λαμπάδα αποτελεί το σήμα κατά τεθέν της εορταστικής περίοδου που διανύουμε, καθώς είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την Ανάσταση που γιορτάζουμε το Μεγάλο Σάββατο. Λαμπάδες λιτές ή έντονα διακοσμημένες, παιδικές ή για εφήβους, με αποξηραμένα ή φυσικά λουλούδια, αποτελούν πόλο έλξης για τους καταναλωτές που παρά την όποια οικονομική δυσθενότητα δεν ξεχνούν να τις αγοράσουν. Στην αγορά της ΚΟΗ, η ποικιλία σε σχέδια είναι μεγάλη, ενώ οι τιμές κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα χωρίς ουσιαστική απόκληση από το περσινό κόστος. Δεν νοείται Ανάσταση χωρίς την καθιερωμένη λαμπάδα, οπότε η αγορά της βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά στο προσκήνιο των προτιμήσεων των καταναλωτών στο νησί μας. Μεγάλη Τρίτη σήμερα και φαντάζομαι ότι η λαμπάδα έχει την τιμητική της, καθώς έρχεται η Ανάσταση. Φυσικά. Η λαμπάδα, όλα τα βαφτιστήρια περιμένουν τον Ονό και την Ονά. Και όχι μόνο, και ένα αγαπημένο πρόσωπο, μια γιαγιά, μια νονά, ένας παππούς, δηλαδή κάποιον που θα σκεφτούμε. Σίγουρα είναι μια ευχάριστη έκπληξη, μια νότα πασχαλινή. Η κίνηση πώς είναι, είστε ικανοποιημένοι? Βέβαια βρισκόμαστε στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας. Ναι. Όσο αφορά τη λαμπάδα, δείχνει ότι είναι καλύτερα τουλάχιστον τα δύο προηγούμενα χρόνια. Οπότε και εμείς ευελπιστούμε ότι αυτή η χρονιά θα είναι καλύτερη και για μας όσο αφορά το Πάσχα και τη λαμπάδα. Μια κανονικότητα λοιπόν, οπότε αυτή η κανονικότητα... Σχεδόν κανονικότητα, μην τη λέμε και... Οπότε σχεδόν κανονικότητα, ναι. Υπάρχει κάποια τάση στις φετινές λαμπάδες, κάτι το ιδιαίτερο που επικρατεί στα σχέδια? Νομίζω ότι έχουν αρκετό τούλι, έτσι. Είναι λίγο φανταζή οι λαμπάδες φέτος. Μάλλον επειδή κρατηθήκανε τις δύο προηγούμενες χρονιές, οπότε φέτος είπανε να τα δώσουν όλα. Επειδή όλοι ξέρουμε ότι οι ανατιμήσεις και γενικά η ακρίβεια στην ενέργεια έχει επηρεάσει το μπάτζετ των οικοκυριών, οι λαμπάδες φέτος έχουν επηρεαστεί από αυτή την ανατίμηση ή κινούνται σε φυσιολογικές τιμές? Νομίζω όχι, έχει για όλα τα βαλάντια. Οι τιμές είναι όπως κάθε χρόνο. Εξαρτάται πάντα στο τι ανταποκρίνεται. Είχε αρκετή κίνηση με τις λαμπάδες, ήδη έχουν μείνει πολύ λίγες. Επιλέξαμε φέτος να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα αποξηραμένα άνθη, που είναι το στοιχείο μου αυτούς ή άλλους. Με διάφορα άλλα διακοσμητικά, όπως είναι τα αυγά ορκιδιού που έχουμε βάλει, φύλλα πάλμας. Σε διάφορα χαρούμενα χρώματα ανιψιάτικα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Το τίμησε ο κόσμος, έτσι και λίγο με διαφήμιση από τα social media. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε και έτσι σε μια περίεργη συγκυρία και λόγω της ακρίβειας έχουν επηρεαστεί οι τιμές στις λαμπάδες φέτος και γενικά ο κόσμος αντιδράει, ενώ ρωτάει, επιμένει στην τιμή. Η αλήθεια είναι ότι όλα έχουν επηρεαστεί. Το βλέπουμε και εμείς, δυστυχώς. Οι τιμές πρέπει να ανέβουν αναγκαστικά. Και αυτός ήταν ο λόγος που επιλέξαμε να κάνουμε αυτές τις λαμπάδες, γιατί θεωρώ ότι βγαίνουν σε μια καλή τιμή. Παίζει ρόλο το γεγονός ότι φέτος στην αγορά επικρατούν πιο ήπιοι υγειονομικοί κανόνες? Βλέπετε τον κόσμο πιο ελεύθερο στις αγορές και στο ζήτημα της λαμπάδας, βέβαια, γιατί και η Ανάσταση θα εορταστεί ακόμα καλύτερα φέτος. Φαίνεται μια διαφορά, αλλά πιστεύω ότι και πέρυσι ο κόσμος εν τέλει επέλεξε να το γιορτάσει. Okay, πιο μαζεμένα, με λιγότερα άτομα, αλλά πήραν τη λαμπάδα τους. Φέτος έχουν και τις αγορές που
καλύτερα. Αυτή τη διαφορά βλέπω. Πάμε στο μέτωπο του κορονοϊού. Ποια μέτρα θα ισχύσουν στις εκκλησίες? Οι πιστοί κατά το φετινό Πάσχα θα μπορούν να προσέρχονται ελεύθερα σε όλους τους χώρους λατρείας και προσευχής, αρκεί να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσηση σε ισχύ ή αρνητικό τεστ rapid PCR. Οι ανήλικοι από 4 έως 17 ετών μπορούν να προσκομίζουν δήλωση αρνητικού self-test. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους εκτός από τους ιερωμένους που λειτουργούν. Πάμε τώρα στον χώρο της εστίασης και στη διασκέδαση. Τα κέντρα διασκέδασης θα λειτουργήσουν αποκλειστικά για όσους έχουν κάνει τις 3 δόσεις του εμβολίου για τον κορονοϊό, για όσους έχουν κάνει τις 2 δόσεις και έχουν παρέλθει μέχρι 9 μήνες, για όσους έχουν νοσήσει και το τελευταίο εξάμηνο. Σε ανοιχτούς χώρους μπορούν να κάθονται και ανεμβολίαστοι, αρκεί να δείξουν αρνητικό rapid test 28 ώρων, και οι ανήλικοι από 4 έως 17 ετών μπορούν να προσκομίζουν δήλωση αρνητικού self-test. Στην εστίαση, οι κλειστοί χώροι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με τα πιστοποιητικά που ισχύουν και στην διασκέδαση. Τι θα γίνει τώρα από την 1η Μαΐου και μετά? Από 1η Μαΐου ως 31 Αυγούστου καταργείται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού σε όλους τους χώρους και όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους διασκέδασης, εστίαση σε καταστήματα και άλλα. Από 1η Μαΐου οι ανεμβολίες εργαζόμενοι θα πηγαίνουν στην εργασία τους με μόνο ένα rapid test την εβδομάδα. Από 3 Μαΐου καταργείται η υποχρέωση για self-test για μαθητές και εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Η μάσκα καταργείται στους περισσότερους κλειστούς χώρους, όχι όμως στα νοσοκομεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να αλλάξουμε κλίμα. Μήνυμα της αγάπης και αλληλεγγύης στέλνουν η διοίκηση του ΔΟΠΑΒΣ, τα παιδιά και οι οικογένειες στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του νησιού μας, που για άλλη μια χρονιά, σε συνεργασία με την αγαθοεργό αδελφότητα Άγιο Ιωάννη τον Άφκληρο, μάζεψαν τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής για να δοθούν τις Άγιες ημέρες του Πάσχα σε ευάλωτες οικογένειες και συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη. Για άλλη μια χρονιά, η Δημοτική Παιδική Σταθμή δείχνει το κοινωνικό τους πρόσωπο, μαζεύοντας τρόφιμα και είδη υγιεινής σε όλους τους σταθμούς του νησιού μας για να δοθούν σε όσους συμπολίτες μας θα έχουν ανάγκη μέσω της αγαθοεργού αδελφότητας ΚΟ Άγιος Ιωάννης ο Ναύκληρος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου του ΔΟΠΑΒΣ, μαζευόντουσαν εδώ στους παιδικούς σταθμούς γενικότερα του νησιού μας κάποια τρόφιμα για να δοθούν σε ευπαθείς οικογένειες του νησιού μας. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι μια δράση η οποία γίνεται και Χριστούγεννα και Πάσχα σε συνεργασία με την αδελφότητα Άγιος Ιωάννης ο Ναύκληρος και με τους παιδικούς μας σταθμούς. Μαζεύουμε λοιπόν αυτές τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα τρόφιμα ή είδη καθαριότητας ή ό,τι είχε ο καθένας που μπορεί ευχάριστα να δώσει. Βάζουμε και τα παιδιά μας σε αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε από αυτό που μας περισσεύει στο σπίτι μας και κάποιους άλλους. Και έτσι περιμένουμε τώρα και τις κυρίες της αδελφότητας για να τα παραλάβουν. Τα παρέλαβαν χθες από τους παιδικούς του Δήμου μας κάτω. Στα χωριά μας, Κέφαλο, Καρδάμενα, πήγαν οι ιερείς και τα παρέλαβαν για να τα δώσουν στους ενωρίτες που εκείνοι ξέρουν ότι έχουν ανάγκη. Και αυτά εδώ που βλέπετε είναι από τον παιδικό πηλίο και από εμάς εδώ, από το Ζιπάρι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε και όσο μπορούμε κι εμείς. Βλέπω λοιπόν ότι είναι ευαισθητοποιημένοι και οι γονείς και οι οικογένειές τους, αλλά δίνεται και ένα ηχηρό μήνυμα στα παιδιά, το ότι πρέπει να προσέχουμε και να φροντίζουμε τους γύρω μας. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και πάντοτε λέμε ότι καλό θα είναι αυτές τις μέρες, που είναι μέρα χαράς για όλους, έστω και με αυτόν τον τρόπο και με τον υλικό τρόπο, να προσφέρουμε και εμείς τη χαρά πέρα από το χαμόγελο και την αγάπη μας. Τις ευχές σας έτσι για αυτές τις Άγιες Μέρες που έρχονται. Καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση σε όλους. Ανάσταση και ψυχής, Ανάσταση και στις καρδιές μας, Ανάσταση στα χαμογελά μας, να ανοίξουν οι αγκαλιές μας, να περάσουμε καλά, να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι και να αγαπάμε ένα τον άλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πρόεδρο, τους γονείς, τα παιδιά που μας βοηθάνε κάθε χρόνο. Καλό Πάσχα. Και τις κοπέλες εδώ που τα μαζεύουν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση να έχετε. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
Συνεχίζει το πρόγραμμα διενέργειας τεστ COVID από την Κόμη Οδικό στην πόλη και στις κοινότητες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα τεστ ενεργούνται στα γραφεία των κοινοτήτων Μεγάλη Τετάρτη στην Καρδάμενα από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και στην Κέφαλα από τη 1.30 έως τις 2.30. Την Μεγάλη Πέμπτη και την Μεγάλη Παρασκευή από τις 8 έως τις 3.30 στο σταθερό σημείο στην Παιδική Χαρά Πασανικολάκη. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για τεστ κατά την προσέλευσή τους οφείλουν να προσκομίζουν και το δελτίο ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ τους. Μοναδικές στιγμές θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρεθούν στην Αστυπάλαια από 9 έως 12 Ιουνίου, περίοδο κατά την οποία θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρκούρ. Το Red Bull Art Motion, έπειτα από την δυναμική του επιστροφή στο περασμένο καλοκαίρι στα καταστρώματα δύο ιστοπλοϊκών πλοίων στο Μικρολίμανο, φέτος προετοιμάζει την ένατη έκδοσή του με πεδίο δράσης τον άκρος γραφικό οικισμό της χώρας Αστυπάλαιας. Η πεταλούδα του Αιγαίου για 4 ημέρες θα μεταμορφωθεί σε μια μεγάλη free running πλατφόρμα όπου 16 από τους καλύτερους αθλητές του είδους παγκοσμίως θα συναντηθούν για να αγωνιστούν. Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομινέας, μιλώντας στο Κωστιβί, δίνει στοιχεία για το παρασκήνιο της διοργάνωσης, επισημένοντας παράλληλα τη σπουδαιότητα της διεξαγωγής της για την φήμη του νησιού και την συνακόλουθη προσέλκυση επισκεπτών. Δήμαρχε, καλημέρα σας. Μας υποδέχεστε από την πανέμορφη Αστυπάλαια, το νησί σας. Καλημέρα σας, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους σας, με υγεία. Και βεβαίως σηματοδοτούμε ουσιαστικά από τώρα την έναρξη της φετινής μας περίοδου και ο καιρός πια έχει βελτιωθεί. Είχαμε βροχή χθες που ήταν για μας σωτήρια, να ξέρετε, η βροχή, γιατί αυτό σημαίνει αναζωογόνηση της γης, οι κτηνοτρόφοι μας και οι μελισσοκόμοι μας πανηγυρίζουν στην κυριολεξία, τη θέλανε αυτή τη βροχή. Όλες οι επόμενες μέρες που βλέπω ήταν πολύ καλές και αν έχετε τον καιρό, ελάτε να τα πούμε και από την ασφάλεια από κοντά. Βεβαίως, το θέλουμε πάρα πολύ. Πάντως, ο λόγος που σήμερα έτσι σας έχουμε κοντά μας είναι το γεγονός ότι στην Αστυπάλαια θα διεξαχθεί φέτος το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρκούρ και νομίζω ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερη η χαρά σας για αυτό το γεγονός. Αλήθεια είναι, η Red Bull θα κάνει αυτή την εκδήλωση που είναι Red Bull Art of Motion, είναι η τέχνη ουσιαστικά της κίνησης και θα γίνει το γεγονός αυτό 9 με 12 Ιουνίου εδώ στη χώρα της Αστυπάλαιας. Είναι πολυήμερο γιατί 9 και 10 του μηνός οι αθλητές θα ξεκινήσουν ακριβώς κάτω από το κάστρο επιδώντας από στέγη σε στέγη και σε αυλή πάνω από δρομάκια, πάνω από καλντερίμια κατεβαίνοντας προς την πλατεία. Αυτό θα γίνει 9 και 10 του μηνός, Πέμπτη και Παρασκευή. Σάββατο θα έχουμε ημέρα ουσιαστικά ξεκούρασης και την Κυριακή 12 του μηνός στο χώρο εδώ των Μήλων που βλέπετε έχουμε επίσης εδώ πέρα τη δυνατότητα να κάνουμε το παρκούρ μας. Υπάρχουν καταστήματα από κάτω με αναβαθμούς κλπ. Θα υπάρξει λοιπόν ο τελικός με βάση τον οποίο θα γίνει τελικά και η απονομή των επάθλων σε εκείνους οι οποίοι θα προτεύσουν. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό πρέπει να σου πω, η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο είναι παγκόσμιας φήμης. Μεταδίδεται, όχι μόνο θα μεταδοθεί μόνο απευθείας ο τελικός σε όλο τον κόσμο, αλλά τις προηγούμενες μέρες βιντεάκια με τους αθλητές που θα κάνουν όλα αυτά τα εντελώς υπέροχα πράγματα και αδιανόητα για μένα στην κυριολεξία πρέπει να σου πω. Και για μένα, Δήμαρχε. Από στέγη σε στέγη. Λοιπόν, θα υπάρχουν διαδοχικά βιντεάκια τα οποία θα σηκώνονται. Και αν σκεφτεί κανείς ότι η δημοσιότητα την οποία έχει το γεγονός αυτό σε όλο τον κόσμο, αλλά και από τους ίδιους αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν, να ξέρεις ότι ο καθένας από αυτούς έχει 4-4,5 εκατομμύρια followers. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι θα δουν την Αστυπάλαια, θα γνωρίσουν την Αστυπάλαια, τις ομορφιές του οικισμού μας και νομίζω ότι αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει το νησί αυτό. Αν θέλεις και θα μας συνοδεύει τα επόμενα χρόνια αυτή ακριβώς η εκδήλωση που θα γίνει εδώ τώρα. Δήμαρχε, δώστε μας έτσι λίγο το παρασκήνιο. Πώς επελέγει η Αστυπάλαια για αυτή τη διοργάνωση? Οι συζητήσεις πρέπει να σου πω ότι έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, τον περσινό Οκτώβριο. Με την εταιρεία Red Bull και τους εκπροσώπους της που έχουν να κάνουν με το κομμάτι αυτό των αγώνων αλλά και το διαφημιστικό του τμήμα. Έγιναν οι επαφές αυτές και βήμα-βήμα το χτίσαμε ούτως ώστε τον προηγούμενο μήνα να έρθουν εδώ και να κατοπτεύσουν τους χώρους
πράγματι να διαπιστώσουν ότι αυτά τα οποία είχαμε συνοηθεί, είχαμε αποφασίσει ότι μπορούν να γίνουν, ότι είναι υλοποιήσιμα όλα. Είχαν έρθει εδώ αθλητές για να επιλέξουν τις διαδρομές αυτές οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν. Και βεβαίως όλα πήγανε κατευχήν, γι' αυτό και βγήκε στον αέρα πια ως συγκεκριμένο γεγονός το οποίο θα γίνει εκείνη την περίοδο. Κοίταξε, εμείς περιμένουμε στο νησί μας εξαιτίας του γεγονότος αυτού χιλιάδες ανθρώπους. Είμαι σίγουρος ότι και από την Κο θα έρθουν και από την Γκάλινο και από τη Λέρο και από τη Ρόδο κλπ. Φαντάσου, μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο θέλουμε να μαζέψουμε. Υπολογίζουμε και από τη Red Bull ότι από όλη την Ελλάδα θα μαζευτούν 1.000-1.500 άτομα τα οποία θα παρακολουθήσουν το γεγονός αυτό. Πιθανώς να στηθούν ακόμα και λιόμενες εξέδρες βεβαίως, μόνο και μόνο για τον τελικό εδώ στο χώρο της πλατείας, γιατί θα το παρακολουθήσουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Άρα είναι κάτι το οποίο θα μας συνοδεύσει, όπως είπα προηγουμένως, τα επόμενα χρόνια. Νομίζω είναι και μια εξαιρετική κίνηση επικοινωνιακή για το τουριστικό προϊόν της Αστυπάλαιας, αλλά νομίζω ότι αν κρίνουμε και από το φόντο που έχετε αυτή τη στιγμή στη συνομιλία μας, την εξαιρετική θέα που μπορούμε να δούμε, η Αστυπάλαια έχει τη μορφολογία για να φιλοξενήσει πραγματικά έναν διαγωνισμό παρκούρ. Κοιτάξτε, ταιριάζει όλο αυτό το γεγονός και με αυτό το brand name το οποίο εμείς δημιουργούμε και με άλλες πολύ σοβαρές δράσεις που κάνουμε στην Αστυπάλαια, όπως αυτή που τρέχουμε με το ελληνικό δημόσιο και την εταιρεία Volkswagen που έχει να κάνει με τη γενικευμένη ηλεκτροκίνηση στο νησί, με την αστική συγκοινωνία με ηλεκτρικά βανάκια, τη δημιουργία σταθμού παραγωγής ρεύματος με φωτοβολταϊκό και μια ανεμογεννήτρια στο μέλλον που θα καλύπτει ουσιαστικά όλες τις ανάγκες του νησιού. Μιλάμε για μια αντίληψη αηφορίας βιωσιμότητας, sustainability, που έχει γίνει και αυτή η λέξη της μόδας. Αυτό λοιπόν το άθλημα φατάει ακριβώς πάνω σε αυτό το προφίλ που εμείς θέλουμε να δώσουμε στο νησί μας. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο ουσιαστικά δεν έχει τίποτε άλλο πέρα από το ίδιο μας το σώμα, το κορμί. Και δημιουργεί διαδρομές και δρόμους τέτοιους που δεν χρειάζεται να έχει κάποιος οποιαδήποτε υποστήριξη ή βοήθεια για να τους κάνει. Άρα χρησιμοποιούμε τις ίδιες τις δυνάμεις του ανθρώπου. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα της βιωσιμότητας. Όσο μπορούμε περισσότερο να αξιοποιήσουμε τον ίδιο τον άνθρωπο και με την κυκλική οικονομία, βεβαίως, ούτως ώστε την τεχνολογία, την βοήθεια της τεχνολογίας σε εκείνο το επίπεδο. Αλλά εδώ χρησιμοποιώντας τον ίδιο τον άνθρωπο, ούτως ώστε να καταδείξουμε ότι αυτός ο πλανήτης μπορεί να είναι βιώσιμος, αν αποφασίσουμε και εμείς με τον εαυτό μας, σαν άνθρωποι, να τον κάνουμε βιώσιμο, χρησιμοποιώντας λιγότερο τα αυτοκίνητά μας, χρησιμοποιώντας λιγότερα μέσα, αλλά κινητοποιώντας εμάς τους ίδιους μας τους εαυτούς για τις μετακινήσεις μας και για τον τρόπο τον οποίο θέλουμε τελικά να ζήσουμε. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι μέσα στο πνεύμα αυτό της βιωσιμότητας είναι και το αγώνισμα αυτό, διότι ακριβώς είναι ένα αγώνισμα το οποίο έχει να κάνει μόνο με εμάς, με το δικό μας σώμα. Με αφορμή τον εορτασμό του Ραμαζάν, η διοίκηση του Βακούφ Κο θα παραθέσει γεύμα την Τετάρτη 27 Απριλίου στο εστιατόριο Σερίφ στο Πλατάνη στις 7.30 το βράδυ. Ξεκίνησαν χθες οι δοκιμαστικές παρελάσεις των αλόγων στον Άγιο Γεώργιο Πηλίου στο πλαίσιο του εορτασμού της επίσημης παρέλασης ανήμερα της εορτής του που φέτος θα γίνει τη Δευτέρα του Πάσχα. Σημειώνεται ότι οι επόμενες πρόβες θα γίνουν τη Μεγάλη Τετάρτη και το Μεγάλο Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Μεγάλη εβδομάδα και η χριστιανοσύνη έχει μπει στην εβδομάδα των παθών. Χθες, Μεγάλη Δευτέρα, σε όλους τους ναούς η ακολουθία του νυμφίου. Στο ιερό ναό Αγίου Θανασίου στο Πλατάνη προεξήρχε ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Αγκύρας, κύριος Ιερεμίας, ο οποίος μίλησε για τον νυμφαίο Χριστό και την παραβολή των 10 παρθένων. Τα τροπάρια που ψέλλονται είναι το Ιδού, ο νυμφίος έρχεται και το τον νομφώνα σου βλέπω. Thank you.
ευλογηθούμε. Αντιλαμβούσα σαν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχώρητη. Κυρία Λέησον. Της Παναγίας αχράμου περαυλογημένης αν δόξου της ποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους και βάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κυριωτέρα των κερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως των σεραπήν, να διαχώρως των μόνοντε τους αντιόντως από τον Σεραγαλήνο. Εν ονόματι Κύριου Δέσποτα και Αγλόγησον. Μόνοι βοηθός Χριστός που θες ημών πάντοτε νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Η Κουράνη Βασιλιάς τους Χριστός άρχοντας ημών στερεώς εν επίστην στηρίσον τα έντη πράγματα του κόσμου ρήνευσον. Την Αγία Εκκλησία πολεμήσου την Μαρία Πάφτη καλώς διαφύλαξον. Τος πάπερ φόδος πατέρας και δεχούς ημώνες κοινές δικαίων τάξων και ημάς εν μεταρία και ξεμολογήσει παράγαμε ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα Αγίας, Κύριε Αγίας, Δημιουργίας και Εργολογίας μου γητός, Πνεύμα Δέσο που συνείς τα πειροπτωσίνης υπομονής και αγάπης καλής εμείς του Σουδουλό. Κύριε Βασιλεύ, με εσέμ και ένα με πνεύματα και μη κατεκρίνει των αδερφών μου, ό,τι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσου μου, δόξα σε. Δόξα Πατρέ και Υιό και Υιό Πνεύμα, την Κοινή και Υιό και Υιό Σου Άναστον αιώνα μου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα όχι και ευλόγησον. Ερχόμενος ο Κύριος Εκλεκούς ο Πάθος, Πνεύμα της Σωτηρίας, Χριστός αληθινός θεσμών. Θεσβείς Παναγράφη Παναγιός Αθηνός, την άρχη μου και ζωπή σταυρού. Προστασίες του μήνα πνεύμα την άμενη σωμάτα την εκκλησίες του μήνα δόξης του Θεοδρόμου και βαπτής του Ιωάννου εις το τρόσιμο του Θεανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου του Αλεξανδρίας το έγινε και δικαίω Θεό Πατρών Ιθιού και Άνης. Πάθρο του Ιερού Μάρτυρος και την μήνα τελούμε και πάντως των Αγίων ρέησε και σώσε ημάς ως έρωτος φιλάνθρωπος και ελεή μου Θεός. Αλλά η αλήθεια έχει την αλήθειά της. Και η αλήθεια πρέπει να αποκαλύπτεται και απόψε μας την αποκάλυψε σε όλο το φάσμα της. Με όλες τις παραβολές τις οποίες μας έδωσε. Με τον διάλογο που έκανε με τους Φαρισαίους και τους γραμματείς, τους ανθρώπους, τους τηρητές της Παλαιάς Διαθήκης, που κρατούσαν τον νόμο και δεν έθελαν τίποτε να φύγει από τον νόμο. Και ο Χριστός τους κατεβόλωσε και τους καυτηρίασε όσο είναι το δυνατόν με το ουέ ημείς γραμματής και φαρισαίου και υποκριτέ. Και είδατε πόσο ωραία μας περιγράφει την ψυχολογική μας κατάσταση. Πώς έχουμε το ποτήρι μας, το οποίο καθαρίζουμε όμορφα, ωραία, όπως το λέει ο Χριστός απ' έξω, αλλά από μέσα είναι ακάθαρτο και γεμίζει όλη η ύπαρξή μας από αποφασία. Πώς εμείς μέσα στη ζωή μας πρέπει να καθαρίσουμε λιγάκι τον εσωτερικό μας κόσμο, ο κάθε ένας όπως μπορεί να το κάνει αυτές όλες τις ημέρες που θα ακολουθήσουμε, για να μπορέσουμε να φτάσουμε εις τον εξαρτησμό, εις την κάθαρση, εις την αίσθηση ότι ο Κύριος μας έπαθε, σταυρώθηκε και με τι θάνατο, τον χειρότερο θάνατο του σταυρού, για να αναστηθεί την τρίτη μέρα και για να μας φέρει ξανά μέσα στην ζωή μας, αφού καταπούμε αυτή τη χαρά της Αναστάσεως. Στον κλάδο του τουρισμού συνεχίστηκαν και το Μάρτιο οι χαμηλές πτήσεις στα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, το οποίο υλοποιεί μια εβδομαδιαία έρευνα πάνελ αποκλειστικά για τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας ορεινού όγκου και πόλεων για την αποτύπωση των βασικών παραμέτρων μέσης τιμής και πληρότητας σε αυτό το τμήμα του ξενοδοχειακού κλάδου. Σημείωνε ότι η μέση τιμή διάθεσης δικλίνου δωμάτιου κυμαινόταν στα 53 ευρώ. Και εσύ κύριε, πάμε τώρα στην αθλητική μας επικαιρότητα.
Με σύνθημα «Όχι στον πόλεμο, ναι στην ειρήνη», ο πρώτος ετήσιος αγώνας βετεράνων ποδοσφαιριστών του νησιού μας που θα πραγματοποιηθεί την Μεγάλη Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι στο παλιό στάδιο Ανταγόρας σε συνεργασία με το ΔΟΠΑΦΣ Δήμου ΚΟ. Σε έναν αγώνα που σε αυτό το γήπεδο θα θυμηθούν οι παλιοί και θα μάθουν οι νέοι. Πάμε τώρα στο χώρο του μπάσκετ. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3-on-3 που διοργάνωσε ο Ηρακλής 2000 στο ανοιχτό γήπεδο Ιωάννης Ζαράφτης στην Καρδάμενα. Η δεύτερη μέρα του τουρνουά διεξήχθη χθες Δευτέρα και όχι την Κυριακή που ήταν προγραμματισμένο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Νικήτρια ομάδα ήταν η Αντετοβούρη που επικράτησε στο τελικό των Κουριτών σε ένα δυνατό μάτς. Η νικήτρια ομάδα πήρε ένα χρηματικό ποσό το οποίο έδωσε στη διοίκηση του Ηρακλή 2000 θέλοντας να βοηθήσει τον σύλλογο. Το παρόν έδωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αλέξανδρος Χρυσόπουλος, ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΣ Παναγιώτης Χατζηχριστοφής και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμενας Νίκος Πόγιος, όπου έκαναν και τις απονομές. Παράλληλα έγινε και από τον Νίκο Ηρωμνήμων η κλήρωση για τα δώρα του Λαγιοφόρου με μεγάλο νικητή τον Αλέξανδρο Χρυσόπουλο που κέρδισε το PlayStation 5, ο οποίος δήλωσε δημόσια την πρόθεσή του να το χαρίσει σε μια οικογένεια με παιδιά. Συμμετοχή αρκετού κόσμου ολοκληρώθηκε το τουρνουά 3-on-3 Ιωάννη Ζαράφτη στο γήπεδο της Καρδάμενας. Εκεί είδαμε όμορφο μπάσκετ με συναρπαστικές στιγμές από ομάδες οι οποίες απαρτιζόντουσαν από 3 με 4 παίκτες άνω των 15 ετών και μέχρι ένα άτομο ανά ομάδα με ενεργό δελτίο συλλόγου σε μια προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας και της αναγκαιότητας του αθλητισμού στη ζωή μας. Κύριε Πόγιο, μόλις ολοκληρώθηκε το τουρνουά Γιάννη Ζαράφτης εδώ στην Καρδάμενα. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτό το τουρνουά. Είναι ένα τουρνουά που έχει καθιερωθεί πλέον μετά το χαμό του φίλου μας Γιάννη. Αλλά πιστεύω ότι ευτυχώς που γίνονται αυτά τα τουρνουά και είναι πάντα μαζί μας. Σίγουρα μας βλέπει και θα τον τιμούμε πάντα όσο μπορούμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που παίρνουν μέρος και στους διοργανωτές της ομάδας του Ηρακλή 2000 και σε όλους που παρευρίσκονται σήμερα εδώ και ευχαριστηθήκαν αυτό το τουρνουά. Κύριε Χατζηχριστοφή, δώστε μας και εσείς το δικό σας μήνυμα για το τουρνουά αυτό. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο τουρνουά που διοργάνωσε η αγαπημένη ομάδα του αείμνηστου Ιωάννη Ζαράφτη, ο Ηρακλής 2000, η οποία μπορώ να πω ότι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ξεκίνησε το Σαββάτο, αλλά την Κυριακή, λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, την ακυρώσαμε τους ημιτελικούς τελικούς, διοργανωθήκαν σήμερα με απόλυτη επιτυχία. Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στη διοίκηση του Ηρακλή, σε όλους τους παίκτες που έλαβαν μέρος, η μαχητικότητα δεν έλειπε και επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ ιδιαίτερα τον κόσμο ο οποίος ήρθε και αγκάλιασε σε ένα χωριό το οποίο είναι μπασκετικό. Κύριε Χρυσόπουλε, ολοκληρώθηκε το τουρνουά Γιάννη Ζαράφτης. Πείτε μας και εσείς λίγα λόγια για την διοργάνωση αυτή. Καλησπέρα από την Καρδάμενα. Βρισκόμαστε εδώ στο μπάσκετ, στο γήπεδο μπάσκετ της Καρδάμενας. Σχεδόν κάθε χρόνο διοργανώνεται ένα τουρνουά εις μνήμη του Γιάννη του Ζαράφτη, ενός πολύ καλού μου φίλου που μας άφησε νωρίς. Ελπίζω από εκεί ψηλά να μας βλέπει, να το χαίρεται. Ξέρω ότι θα του άρεσε όλο αυτό. Τα συναισθήματα μου είναι ανάμεικτα. Από τη μία συγχαίρω όλα τα παιδιά που ήρθαν εδώ, παίξαν και παίξαν πάνω απ' όλα τίμια και με μαχητικότητα και όπως είπα ελπίζω ο φίλος μου από εκεί πάνω να το βλέπει και να χαίρεται. Ήσασταν και ο μεγάλος νικητής του δώρου, έτσι, του PlayStation, ήσασταν ο μεγάλος τυχερός. Σωστά, εντάξει, λόγω της ενασχόλησής μου με τα πράγματα θεωρώ ότι αυτό το PlayStation θα κάνει πολύ πιο χαρούμενα κάποια παιδάκια στα οποία θα δοθεί
τα οποία δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα, δεν πρόκειται να κρατήσουμε το δώρο, θα δοθεί στα παιδάκια, ούτως ώστε έτσι να είναι και ένα δώρο από το φίλο μου για να τον θυμούνται. Πρόεδρε, το τουρνουά Γιάννη Ζαράφτης ολοκληρώθηκε και μπορούμε να πούμε ότι ήταν απόλυτα επιτυχημένο. Πείτε μας και εσείς δύο λόγια εδώ από την όμορφη Καρδάμενα. Το τουρνουά ολοκληρώθηκε σήμερα μετά από μια μέρα καθυστέρηση λόγω καιρικών φαινομένων, διότι έχουμε το ανοιχτό γήπεδο εδώ πέρα Γιάννη Ζαράφτης. Με μια μέρα καθυστέρηση ήρθαν οι ομάδες, ολοκληρώθηκε το τουρνουά με μεγάλη επιτυχία, είχε απέχηση στον κόσμο. Ελπίζω όλα τα παιδιά να παίξουν, να διασκεδάσανε, να το ευχαριστηθήκανε. Έτσι είναι ένα τουρνουά το οποίο το διοργανώνουμε και θα το διοργανώνουμε, θα συνεχίσουμε να το διοργανώνουμε κάθε χρόνο στη μνήμη του Γιάννη του Ζαράφτη. Αυτό, να είμαστε καλά, να έχουμε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Καλή συνέχεια. Την τρίτη θέση στο Final Four της Α1 κατηγορία στο μπάσκετ με Μαξίδιο πήρε ο Γυμναστικός Σύλλογος Δωδεκάνησος, ο οποίος κέρδισε στο μικρό τελικό με 56-42 τον Άτλαντα Αθηνών. Βασικός αντίπαλος της ροδίτικης ομάδας ήταν η απογοήτευση από τον αποκλεισμό, αλλά παρά το γεγονός αυτό, ο Γυμναστικός Σύλλογος Δωδεκανήσου έπαιξε όσο χρειάστηκε για να πάρει την νίκη και μαζί την τρίτη θέση στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο στο Ηράκλειο. Προσπάθησαν στο τέλος οι έφηβοι του Γάση Άλισος, αλλά ιτήθηκαν με 64-54 από τον καλύτερο Ηράκλειο, που πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για την τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του. Η ιστορία γράφτηκε από τον Ιπποκράτη, το όνομα του συλλόγου για πρώτη φορά στη χρυσή λίστα με τους πρωταθλητές Δωδεκανήσου που προκρίθηκαν σε τελικές φάσεις ενός Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Ο Ιπποκράτης έγινε η πρώτη κοακή ομάδα που προκρίνεται σε τελική φάση και η δεύτερη στις νεανίδες στην ιστορία της Δωδεκανήσου μετά τον Κολοσσό το 2000-2001. Μετά από 21 ολόκληρα χρόνια, το Δωδεκάνησα θα έχουν και πάλι εκπρόσωπο σε τελική φάση ενός Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Νεανίδων, με τα κορίτσια του Ιπποκράτη να παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Οι Νεανίδες του Ιπποκράτη κοκληρώθηκαν στον ίδιο όμιλο με τον Παναθηναϊκό, τις Εσπερίδες και τον Άρη. Η πρόεδρος του συλλόγου, Βαλεντίνα Τρουμούση, μιλάει για αυτή τη σημαντική στιγμή για το ιστορικό αυτό σωματείο. Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για εσάς, μιας και ο Ιπποκράτης ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη, μας έκανε υπερήφανους και όχι μόνο σαν νησί, αλλά και ως Δωδεκάνησα. Έτσι, μεγάλη χαρά για αυτά τα κορίτσια, γιατί καταρχήν δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Είναι σπουδαίο γεγονός. Γράφουν ιστορία, όπως έχουν πει όλα τα μέσα. Έτσι, γράφουν ιστορία. Γράφουν ιστορία και για το νησί μας, είναι τιμή για το νησί μας, αλλά είναι τιμή και για τα Δωδεκάνησα. Έτσι, είναι πρώτη φορά γυναίκες που προκρίνονται στα προεμιτελικά για το Final Eight. Πώς το βιώνουν έτσι τα κορίτσια αυτό, γιας, και είναι πραγματικά πρωτόγνωρο, όπως πολύ σωστά είπατε. Τα κορίτσια είναι πολύ όρημα, πολύ... καταρχήν είναι πολύ ήσυχες, έτσι. Όλο αυτό δεν τις είδα στιγμή. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Εκτός από τον πανηγυρισμό, ας πούμε, εκεί που... μετά τα Χανιά, τη νίκη των Χανίων, και μετά τη νίκη της Άμμου, όχι, τα κορίτσια είναι ρομποτάκια. Είναι αυτό που λέμε, μπαίνουνε, θα παίξουνε, προγραμματισμένες. Είναι πολύ όρημες, πάρα πολύ όρημες. Είναι πολύ συνειδητοποιημένες το τι έχει συμβεί. Τι προσδοκάει ο Ιπποκράτης από αυτή την διαδρομή? Τι προσδοκάει? Πρώτα απ' όλα, όλο αυτό που ξεκινήσαμε, το ταξίδι για τα κορίτσια, για τις γυναίκες, ήταν αυτό η εμπειρία τους πάνω απ' όλα, έτσι. Που δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς τα Δωδεκάνησα, ιδιαίτερα στην ΚΟ, να αναμετρηθούν και να αποκτήσουν εμπειρίες. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από εκεί. Το ότι έχουν φτάσει μέχρι εδώ βοήθησε σαφώς και η Α2, σαφώς και όλες αυτές οι ομάδες που τα κορίτσια παίξανε μαζί τους. Και βέβαια τι προσδοκάμε, το καλύτερο. Για μένα το καλύτερο είναι το ότι θα πάνε εκεί, θα παίξουν με ένα Παναθηναϊκό, με τον Άρη. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια είναι ό,τι καλύτερο. Πότε ξεκινούν αυτοί οι αγώνες, βγει το πρόγραμμα? Χθες, Μαρία, που σημαίνει ότι με το που θα φάνε το κατσίκι, αν θα το φάνε, γιατί όλες αυτές τις μέρες θα έχουν προπονήσεις, δεν σταματάνε. Με το που... και φαντάζομαι και την αντίστοιχη διατροφή. Γυρίσαμε σήμερα το πρωί, σήμερα τώρα αυτή τη στιγμή έχουν προπόνηση και όλες αυτές τις μέρες θα κάνουν προπόνηση και την Κυριακή του Πάσχα. Δευτέρα πρέπει να φύγουμε, Τρίτη παίζουν το πρώτο τους παιχνίδι. Είναι 5 παιχνίδια κάθε μέρα. Μάλιστα. Αυτό και το σωματείο σας τι σημαίνει, μιας και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να ανταπεξέλθει ένα αθλητικό σωματείο σε τόσο μεγάλες προκλήσεις όπως είναι το συγκεκριμένο? Ήδη όλο αυτό που κάναμε φέτος, χωρίς
εκτός από τη στήριξη του Δήμου που θα πάρει. Η στήριξη του Δήμου τώρα ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, νομίζω, έτσι. Έτσι. Δεν ήταν τυχαίο που το ανέφερα. Τυχαίο τελικά ήταν, πραγματικά ήρθε και δεν, δεν ήταν τυχαίο που το, μεγάλη βοήθεια που το ανέφερα. Είναι η στήριξη του Δήμου που περιμένουμε και για την Α2 γυναικών αυτά τα χρήματα. Γιατί κακά τα ψέματα, στην Α2 όλα τα σωματεία, οι υπόλοιπες ομάδες είχαν κάποια ταξίδια ο δικός, και εμείς όλα μας τα ταξίδια, το κάθε ταξίδι ήταν 1.700 ευρώ. Δεν είναι λίγα, ήταν 10 ταξίδια. Έτσι. Το ίδιο έγινε και τώρα. Η ΕΟΚ μας κάλυψε μόνο το ξενοδοχείο και τη διατροφή μας. Το λεωφορείο μας και τα μεταφορικά όλα τα καλύψαμε εμείς. Εσείς σαν διοίκηση. Ναι, σαν διοίκηση. Και τώρα το ίδιο πράγμα πάλι θα γίνει. Ευελπιστούμε τώρα αυτή τη στιγμή στη στήριξη του Δήμου, έτσι. Μέχρι τώρα ήταν η χορηγή μας. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να μας στηρίξουν για το Final Four, να μας στηρίξουν για να φύγουμε. Τι να πω για αυτούς τους ανθρώπους, τι να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι δίπλα μας. Γιατί δεν είναι 5 και 10 χιλιάδες, είναι αρκετά χρήματα, είναι αρκετές χιλιάδες. Τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, περιμένουμε και ευελπιστούμε τη βοήθεια του Δήμου. Τουλάχιστον τα εισιτήριά μας. Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Είχε ανοίξει ο δρόμος και μια τόσο μεγάλη διάκριση, νομίζω ότι θα έρθει και αυτό. Έτσι, τουλάχιστον εύχομαι και εγώ, όπως νομίζω ότι εύχονται όλοι. Ναι, μα είναι μεγάλη διάκριση για το νησί μας και για τα Δωδεκάνησα, έτσι. Μου έκανε εντύπωση γιατί εκεί μας κάνανε διάφορα δώρα. Μου έκανε εντύπωση η Σάμος με πολύ όμορφα δωράκια που μας δώσαν από τον τόπο τους. Το ίδιο είπαμε και στη Σέβη χθες, την κυρία Βλάχου, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Είναι πολλές ομάδες, οπότε είναι και πολύ μεγάλη διαφήμιση. Δηλαδή κάτι από τον τόπο μας. Βέβαια, κάτι από τον τόπο μας. Να πεσίντι, οτιδήποτε από τον τόπο μας. Είναι μεγάλη διαφήμιση, έτσι, για το νησί μας. Καλή επιτυχία στα κορίτσια μας και ακόμα πραγματικά να σηκώσουν την κούπα. Θα τη σηκώσουμε την τιμημένη. Μέχρι εδώ που φτάσαμε, είναι μεγάλο προτέρημα για εκείνες, έτσι. Είναι μεγάλο προτέρημα. Μπράβο τους. Στις Σέρες θα βρίσκεται από 19 έως 24 Ιουλίου η ομάδα μπάσκετ του Δικηγορικού Συλλόγου ΚΟ, προκειμένου να πάρει μέρος στο 13ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μάλιστα, έγινε και η κλήρωση από τους διοργανωτές και η ΚΟ συμμετέχει στον έκτο όμιλο μαζί με τα Ιωάννινα και την Αμαλιάδα. Οι ΚΟ οι δικηγόροι θα επιδιώξουν να τερματίσουν στην πρώτη θέση και να προκριθούν στις 8 πρώτες ομάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου δεν δήλωσε φέτος συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πάμε τώρα στην ποδηλασία. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε οι ποδηλάτες και οι ποδηλάτσες του ΚΟΑΚΟΥ Ομίλου Ποδηλασίας στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Απριλίου, αφού σε συνεχόμενους αγώνες και τις δύο ημέρες κατάφεραν να διακριθούν. Κατέκτησαν 3 χρυσά, 3 σημαίνια και 4 κάλκινα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αθλητική μας ενημέρωση. Πάμε αμέσως τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Ήθυρες για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Εάν μυθαπνέουν βορειοδυτική, στρεφόμενη σε νοτιοδυτικού, εντάσσεω από 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το COSTV και περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο COSTV.gr. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.